Καθώς η ανάβαση συνεχίζεται, τα βράχια αποκαλύπτουν τις πιο σκληρές και απότομες πλευρές τους. Οι πέντε φίλοι όμως είναι αποφασισμένοι να φτάσουν στην κορυφή του όρου Ζεύς. Εκεί όπου η ιερά έξ των αρχαίων, η Κορονής, έθρεψε με το γάλα της τον Θεό Δία. Έλα κοριτσιά, έλα. Έλα κακή δόξα, της κορυφής. Τα κρυστάλλινα νερά των πηγών που συναντούν είναι εκείνα που δίνουν ζωή στο λιγοστό πράσινο του βουνού. Σπίτι των θεών Πάνα και Διονύσου. Οι σπηλιές τους δεν υποδέχονται πια μόνο νύμφες, αλλά και εμάς, τους κοινούς θνητούς. Η πνοή των αρχαίων θεών χαϊδεύει τα πρόσωπα των ορειβατών καθώς πλησιάζουν στην κορυφή. Την κατακτούν και η γαλανόλευκη κυματίζει με φόντο την ομίχλη. Είμαστε στην κορυφή των Κυκλάδων, 1004 μέτρα. Καταστρέφει τους ορειβάτες, θα κάνουμε την κοπή της πίτας. Με αυτόν τον τρόπο οι πέντε φίλοι αποτείουν φόρο τιμής στον ορειβάτη που χάθηκε στον Όλυβο. Στο πιο ψηλό σημείο των Κυκλάδων, εκεί που σταματά και αρχίζει Νάξος, η θερμοκρασία είναι αυτή που καθορίζει και το χρόνο. Οι πέντε ερασιτέχνες ορειβάτες πρέπει να πάρουν το δρόμο της επιστροφής. Hasta la vista, baby. Ένα κρύο. Καθώς κατηφορίζουν, οι φωνές και τα γέλια τους μπερδεύονται με εκείνα του Πάνα και του Διονύσου, που παίζουν με τις νύμφες. Το κουβάρι των αρχαίων μύθων ξετυλίγεται στα βήματά τους. Τους οδηγεί πίσω στο χωριό τους, τις Μελάνες.